ενημέρωση για το νέο κορονοϊό. Σήμερα δεν θα είναι μαζί μα ο καθηγητή Σωτήρ ο Σιόδρα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγεία για τον νέο κορονοϊό θα είναι μαζί μα ξανά αύριο. Ε, μαζί μα είναι ο Υφυπουργό Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων, κ. Νίκο Χαρταλιά, και ο υποπτέραχο Δημήτρη Χατζηγεωργίου, παθολόγο, διευθυντή του Υγειονομικού τη Πολεμική Αεροπορία και μέλο τη Επιτροπή Ειδικών Επιστημών του Υπουργείου Υγεία, ο οποίο έχει και το λόγο. Παρακαλώ. Υπουργείων Υγεία και Εθνική Άμυνα θα προβώ σήμερα στι σχετικέ ανακοινώσει για το νέο κορονοϊό, λόγω απουσία του καθηγητή Τσιόδρα, όπω ελέγχθη, σε άλλε υποχρεώσει. Θα ήθελα καταρχήν από το βήμα αυτό να κάνω μια ιδιαίτερη μνήμα σε όλου του καθηγητέ, πανεπιστημιακού, διευθυντέ, έγκριτου επιστήμονε κλπ. που συμμετέχουν ανιδιοτελώ στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και διαθέτουν τον χρόνο του καθημερινά ή και κάποιε φορέ δύο φορέ την ημέρα, σε συναντήσει όπου συζητούνται εξαντλητικά, θα έλεγα, όλα τα θέματα και οι εξελίξει σχετικά με το νέο κορονοϊό. Η συμβολή όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά και όλων όσων εργάζονται στο Υπουργείο Υγεία, στην Πολιτική Προστασία, στον ΕΟΔΗ και σε άλλου φορεί είναι τεράστια και θα ήθελα προσωπικά να του ευχαριστήσω. Επίση, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όλου του συναδέλφου γιατρού και νοσηλευτέ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των νοσοκομείων, των κέντρων υγεία, ιατρίων κλπ καθώς και τα μέλη των Επιτροπών Ελέγχου Λοιμόξεων, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τη φάση της κρίσης με επιτυχία, αλλά χρειάζονται ακόμα την απόλυτη στήριξη και συμπαράσταση όλων μας. Τα σημερινά δεδομένα έχουν ως εξή. Παγκόσμια, πάνω από 3,5 εκατομμύρια κρούσματα έχουν καταγραφεί και 245.474 θάνατοι, ενώ έχουν αναρρώσει 1.132.000 περίπου. Σήμερα ανακοινώνουμε για τη χώρα μας έξι νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων είναι πλέον 2.626 εκ των οποίων το 55,4% άνδρες. 595 άτομα ή 22,7% θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 1.303, δηλαδή το 49,6% είναι σχετιζόμενα με ένα ήδη γνωστό κρούσμα. 37 συμπολίτε μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 έτη. 8, το 21,6% δηλαδή είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. 78 ασθενείς έχουν εξέλθει από τη ΣΜΕΘ. Τέλος έχουμε έναν ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και συνολικά 144 θανάτους στη χώρα. 38, δηλαδή το 26,4% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 92,4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Συνολικά έχουν ελεγχθεί 79.332 κλινικά δείγματα. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια τη Θανούση και να ευχηθώ με όλη την καρδιά δύναμη, κουράγιο και περαστικά σε όλου του πάσχοντε. Αν και όπω ακούσαμε, η νόσο συνεχίζει να βρίσκεται σε δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, στη χώρα μα, που είχε το πλεονέκτημα, με τη συμβολή όλων σα βέβαια, να ελέγξει με αποτελεσματικότητα την αρχική φάση τη πανδημία και να αποφύγουμε το τσουνάμι κρουσμάτων και απολειών ζωή που είδαν άλλε χώρε ξεκινάμε από αύριο μια καινούρια φάση. Δεν υποστηρίζουμε ότι η δυσκολία όλων πέρασε πλέον. Δεν έφτασε ακόμα ο χρόνος που η ζωή μας θα ξαναγυρίσει στο πριν. Όμως ξεκινάμε να μπαίνουμε σε μια σχετική, θα έλεγα, κανονικότητα με προσεκτικά και αργά βήματα. Κατά την επάνωδο σε αυτή τη σχετική κανονικότητα δεν ξεχνάμε πως έχουμε να κάνουμε με έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό υπό ορισμένε προϋποθέσεις τουλάχιστον και πως τα βασικά μέτρα για την προστασία μας από το συγκεκριμένο ιό είναι κατά σειρά προτεραιότητα η απόσταση πάνω από το 1,5 μέτρο, η υγιεινή των χεριών με σαπούν και νερό ή αλκοολούχο διάλειμμα και οι μάσκες για την κάλυψη του προσώπου. Κατά την πρώτη φάση της αντιμετώπισης της πανδημίας που εφαρμοζόταν αυστηρά ο γενικός κανόνας της κοινωνικής απομάκρυσης και του περιορισμού στα σπίτια μας δεν ήταν σε προτεραιότητα η χρήση της μάσκας παρά μόνο από αυτούς που αναγκαστικά ερχόταν σε επαφή με ασθενείς με COVID-19, δηλαδή τους υγειονομικού και κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπως παραδείγματος χάρη αυτούς που φρόντιζαν στο σπίτι τους τους δικούς τους ασθενείς. Τώρα που οι αυστηροί περιορισμοί σταδιακά έρονται, θα πρέπει να δώσουμε λίγη περισσότερη βαρύτητα στη μάσκα, η οποία τονίζουμε ξανά πως αποτελεί συμπληρωματικό μέσο πρόληψη τη διασποράς ειδικά μάλιστα όταν δεν μπορούμε να τηρήσουμε το βασικό μέτρο που είναι η απόσταση του 1,5 ή 2 μέτρων. Όταν λέμε μάσκα λοιπόν εννοούμε τη χρήση ενός προστατευτικού καλύματος του στόματος και της μύτης το οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμα και αυτοσχέδιο. Ο κύριος σκοπός της χρήσης της μάσκας από το ευρύ κοινό είναι η προστασία των ανθρώπων που είναι στο περιβάλλον μας από τις εκρίσεις του στόματος και της μύτης που μπορεί να εξφεδονιστούν με το βήχα, την ομιλία ή το φτάρνισμα. Έχουμε ξαναπεί άλλωστε σαν Επιτροπή πως πρέπει πάντα να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εμείς οι ίδιοι άρρωστοι και δεν θέλουμε να διασπείρουμε την ασθένεια στους γύρω μας. Υπάρχει πλέον στο εμπόριο ικανή επάρκεια διαφόρων μασκών για προστασία. Αυτές που δεν πρέπει να επιλέγει το ευρύ κοινό είναι οι μάσκες με βαλβίδα εκπνοής. Επειδή οι μάσκες αυτές μπορεί να προκαλέσουν μεγαλύτερη διασπορά του ιού όταν τις φοράει κάποιος που είναι ήδη φορέας. Οι μάσκες αυτές που ονομάζονται FFP2 και FFP3 είναι για χρήση μόνο από τους υγειονομικού και μόνο για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Είπαμε λίγο πριν για αυτοσχέδια μάσκα και θα ήθελα εδώ να σας πω ότι η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων ενέκρινε λεπτομερείς οδηγίες για το πώς μπορεί να φτιάξει κανείς μια τέτοια απλή αυτοσχέδια μάσκα αλλά και οδηγίες για την επιλογή του είδους του υφάσματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το οποίο κατά προτίμηση πρέπει να είναι βαμβακερό 100% το είδος της ύφανσης, η οποία πρέπει να είναι πυκνή και σε πόσες στρώσεις. Οι μάσκες αυτές, οι υφασμάτινες, μπορεί μετά από κάθε χρήση να πλένονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο στους 60 με 90 βαθμούς και αφού στεγνώσουν και σιδερωθούν να ξαναφορεθούν. Η χρήση της μάσκας βέβαια έχει κανόνες που θα πρέπει να του στηρούμε αυστηρά για να μην προκαλέσουμε μόλυνση του προσώπου μα, των χεριών ή του περιβάλλοντο. Ο πιο βασικό κανόνα είναι ότι πρέπει να εφαρμόζουμε πάντα υγιεινή των χεριών με σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλειμμα, αφενό πριν τοποθετήσουμε τη μάσκα στο πρόσωπό μα, αφετέρου δε πριν και μετά την αφαίρεσή τη. Επίση, σημαντικό κανόνα είναι ότι δεν πιάνουμε ποτέ τη μάσκα, ειδικά στην εξωτερική επιφάνεια, η οποία δυνητικά μπορεί να είναι μολυσμένη παρά το ότι υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις όπου η μάσκα ορίστηκε να είναι υποχρεωτικό μέτρο, η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συστήνει σε αυτή τη φάση να γίνεται χρήση μάσκας ή άλλου καλύματος του προσώπου σε κάθε περίπτωση όπου μπορεί να, είναι, να, μην είναι δυνατή η τήρηση του μέτρου της απόστασης. Νομίζω ότι με ψυχραιμία, με υπομονή και με την συμμόρφωση όλων μας θα προχωρήσουμε και σε αυτή τη φάση έτσι ώστε να κερδίσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο μέχρι να έχουμε στη διάθεσή μα μια αποτελεσματική θεραπεία ή εμβόλιο. Η εφαρμογή των μέτρων υγιεινή και προστασία είναι θέμα ατομική και κοινωνική ευθύνη. Είναι θέμα αλληλεγγύη και είναι θέμα ανθρωπιά σε τελική ανάλυση. Καλή δύναμη σε όλου. Ευχαριστούμε πολύ τον λιμοξιολόγο, τον κύριο Χατζηγεωργίου. Το λόγο έχει ο Υπουργό, ο κύριο Χαρταλιά. Καλησπέρα σα από την πολιτική προστασία. Υπάρχουν στιγμέ στι ζωέ μα που όταν τι σκεπτόμαστε ή μα περιγράφουν, αδυνατούμε να πιστέψουμε ότι μπορεί και να συμβούν. Που όταν τη ζούμε, δυσκολευόμαστε να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πρωταγωνιστέ. Και που όταν περάσουν, ευχόμαστε και προσευχόμαστε ποτέ να μην είχαν συμβεί. Και ποτέ να μην τη συναντήσουμε ξανά, ποτέ να μην επαναληφθούν. Μια τέτοια περίοδο κλείνει αύριο το πρωί στι 6. Έξι εβδομάδε ολοκληρώνονται αύριο στι 6 το πρωί, πρωτόγνωρε σε διαδικασίε, απαγορεύσει, περιορισμού, έντονου προβληματισμού. 42 ημέρε ολοκληρώνονται αύριο στι 6 το πρωί. Πρωτόγνωρε και γεμάτε από πίεση, διλήμματα, μικρά αλλά και μεγάλα άγχη και κυρίω αγωνία για το τι θα συμβεί. Πώ θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. 1008 ώρε ολοκληρώνονται αύριο στι 6 το πρωί. Που καθολικά οι Έλληνε αποδείξαμε ότι όταν στεκόμαστε ενωμένοι, είμαστε ικανοί με το καλύτερο Είμαστε ικανοί για το καλύτερο και αποδείξαμε με σύνεση, σοβαρότητα, περισσή αυταπάρνηση και γενναιότητα ότι μπορέσαμε να σπάσουμε την αλυσίδα μετάδοση του ιού. Αποδείξαμε ότι όλοι μπορούν να μάθουν από εμά. Κι αν μέχρι σήμερα το μεγάλο μα στίχημα ήταν το να μείνουμε σπίτι, το στίχημα των επόμενων ωρών, των επόμενων ημερών, των επόμενων εβδομάδων είναι πιο δύσκολο, πιο σύνθετο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό. Να μείνουμε ασφαλεί να μην δώσουμε χώρο και τρόπο στον ιό να μεταδοθεί, στην όσο να εξαπλωθεί. Εγχείρημα δύσκολο γιατί προερχόμαστε όλοι από μια περίοδο ψυχική αλλά και ψυχολογική κόποση. Εγχείρημα σύνθετο γιατί οι κανόνε είναι αρκετοί και επιβάλλεται προσοχή αλλά και συνέπεια στην τήρησή του. Εγχείρημα όμω εξαιρετικά σημαντικό γιατί το αποτέλεσμά του θα κρίνει τα πάντα για τι ζωέ μα, την καθημερινότητά μα, την ίδια την πατρίδα μα. Και θέλω να είμαι απόλυτα σαφή. Ο ιός είναι εδώ, δίπλα μας. Μπορεί να τον έχει και να το μεταφέρει ο καθένας μας. Εμείς οι ίδιοι, ο φίλος μας, ο συγγενής μας, ο γείτονά μας, ο κάθε συμπολίτη μας που το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες από αύριο θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο, στην ίδια γειτονιά, στο ίδιο κατάστημα. Και είναι αυτός ο ιός που απέβει μοιραίως για 144 συμπολίτε μας στην Ελλάδα και 2.000 και 245, συγγνώμη, 1.241 συνανθρώπους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι αυτός ο ιός που ευθύνεται για την αγωνία, την ταλαιπωρία που πέρασαν, τη μάχη που έδωσαν και δίνουν 3.507.442.000 συνανθρώπου μας σε όλο τον πλανήτη. Είναι αυτός ο ιός που ευθύνεται για μικρές και μεγάλες στιγμές που θυσιάσαμε, που υπεύθυνα αυταπαρνηθήκαμε, με συνείδηση και υπομονή στερηθήκαμε. Είναι αυτός ο ιός που παραμένει εδώ, και συνεχίζει να απειλεί την καθημερινότητά μας, την υγεία μας, τις ζωές μας, τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, την ίδια μας την πατρίδα. Απέναντι σε αυτό τον ιό, τον αόρατο εχθρό, από αύριο στις 6 το πρωί, καλούμαστε όλοι να υψώσουμε νέο τείχος περιορισμού της εξάπλωσής του, να αντισταθούμε, να συνεχίσουμε την ίδια συνέπεια με την ίδια επιμονή στη μάχη. Μια μάχη που θα κρίνει και την τελική έκβαση του πολέμου απέναντι στην Όσο. Μια μάχη που το όπλο μας είναι συγκεκριμένο. Και δεν είναι άλλο από την τήρηση των κανόνων στι μετακινήσει μα και τι κοινωνικέ μα ή άλλε επαφέ. Τηρούμε του κανόνε. Προχωράμε μέρα με τη μέρα. Ερχόμαστε πιο κοντά στο στόχο, μειώνουμε τι περιπτώσει μετάδοση και εξάπλωση του ιού. Τηρούμε του κανόνε. Προχωράμε μέρα με τη μέρα στο σχέδιο αποκλιμάκωση των περιορισμών που είχαμε θέσει μέχρι σήμερα. Τηρούμε του κανόνε. Προχωράμε μέρα με τη μέρα στι επόμενε φάσει. Με νέα καταστήματα και επιχειρήσει να ανοίγουν, νέε δραστηριότητε να επανέρχονται, νέε υποδομέ να δίνονται σε χρήση, με τη νέα κανονικότητά μα να έρχεται όλο και πιο κοντά. Δεν τηρούμε του κανόνε. Ο κίνδυνο για νέα κρούσματα, νέε αιστείε εξάπλωση, νέα σημεία έξαρση είναι ορατό, αν όχι δεδομένο. Ο κίνδυνο για φρένο στην αποκλιμάκωση των μέτρων ή για νέα περιοριστικά μέτρα φαντάζει μονόδρομος. Οι επιστροφέ στις καταστάσεις και τους περιορισμούς που σήμερα βιώνουμε και που από, από αύριο στις 6 το πρωί θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας, θα είναι δυστυχώς αναπόφευτη. Και αυτή είναι η αλήθεια. Τηρούμε τους κανόνες, προχωράμε μπροστά και παίρνουμε πίσω και σταδιακά τις ζωές μας. Δεν τους τηρούμε, γυρίζουμε πίσω στις δύσκολες και ψυχοφθόρες καταστάσεις που για έξι εβδομάδες τώρα ζήσαμε. Τόσο ειλικρινά, αλλά και τόσο απλά. Γι' αυτό σας κοιτώ στα μάτια και σα ζητώ να κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να τηρήσουμε τα μέτρα και τους κανόνες υγιεινής που συνοδεύουν τη νέα φάση που ξεκινά από αύριο και να το κάνουμε με τους όρους που επιβάλλεται, να μείνουμε ασφαλείς, να αποδείξουμε ξανά και σε αυτό το κομβικό σημείο του πολέμου ότι οι Έλληνες και θέλουμε και μπορούμε ενωμένοι να πετύχουμε τα πάντα. Και για να συμβεί αυτό αρκεί να στοιχηθούμε σε δύο γραμμές μάχης και να εφαρμόσουμε τους κανόνες της νέας στρατηγική μας. Πρώτη γραμμή, Τηρούμε τους κανόνες ατομικής προστασίας υγιεινής αλλά και ευθύνη. Χέρια πλένουμε, αποστάσεις κρατάμε, μάσκες φοράμε. Είτε όπου είναι απαραίτητο, είτε όπου αυτό συνιστάται. Δεύτερη γραμμή. Τηρούμε τους κανόνες μετακίνησης και κοινωνικής επαφής. Δεν μετακινούμαστε άσκοπα και χωρίς λόγο. Δεν φεύγουμε εκτός του νομού και των ορίων που επιτρέπεται. Δεν συγχροτιζόμαστε με παρέες και φίλους πλέον των δέκα τόμων. Α θυμόμαστε όλοι ότι αυτοί οι κανόνες είναι τα δικά μας όπλα σε αυτή τη μάχη. Η τήρησή τους θα κρίνει την πορεία της και την έκφαση του πολέμου. Έναν πόλεμο που επιβάλλεται να κερδίσουμε. Εν ώψη λοιπόν της αυριανής νέας περίοδου, θέλω ξανά να επενθυμίσω χρηστικές επισημάνσεις για αποφυγή παρανοήσεων. Η μάσκα ή το κάλυμα προσώπου είναι υποχρεωτικό για τους πολίτες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, στα σανσέρ, στα νοσοκομεία, στα ιατρία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα είναι υποχρεωτική για τους εργαζομένους στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στα ταξί, για τους εργαζομένους που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων, για τους εργαζομένους σε νοσοκομεία, γιατρία, διαγνωστικά κέντρα, για τους εργαζομένους σε κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής. Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους δίνεται ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύματος προσώπου εφόσον είναι εφικτό. Κάποιες επιπλέον διευκρινήσεις σχετικά με τα όσα ισχύουν από αύριο. Δραστηριότητες ευεξίας κάτω από κωδικού κέντρων αισθητική που αφορούν σε μασάζ, ατομικές personal προπονήσεις, φυσικής κατάστασης, πιλάτες, γιόγκα και συναφή προγράμματα δεν επιτρέπονται. Η οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων θα συμπαρασύρει σε επίπεδο διοικητικών προστο... προστήμων και λοιπόν συνεπειών όλη την επιχείρηση. Δεύτερον, στα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής... Η χωροταξική ανάπτυξη τη δραστηριότητα, σύμφωνα με τι οδηγίε αποστάσεων που έχει θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξη και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασία Καταναλωτή, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά στου χώρου και τα περιγράμματα χρήση που συνοδεύουν τι άδειέ του και τα πιστοποιητικά πυρασφάλειά τη και μόνο. Δηλαδή, αποκλειστικά και μόνο στου έω τώρα καθορισμένου χώρου. Ειδικά για τι μετακινήσει μα μέσα στην Αττική, όπω ανέφερα και χθε, είναι ελεύθερε αποκλειστικά εντό λεκανοπεδίου και μεταξύ των περιφερειακών ενωτήτων. Δηλαδή, ένα κάτοικος τη δυτική Αθήνα από το Περιστέρι μπορεί να μετακινηθεί στο Σούνιο. Ο κάτοικος τη Νέα Μάκρη μπορεί να πάει στη Μάνδρα. Ο κάτοικο του Πειραιά μπορεί να πάει στον Κάλαμο. Οι κάτοικοι του Λεκανοπεδίου δεν μπορούν να μετακινηθούν στα νησιά του Αργοσαρονικού, στην Έγινα, στη Σαλαμίνα, στο Αγκίστρι, στον Πόρο, στην Ήδρα, στι Πέτσε, δεν μπορούν να μετακινηθούν στο Δήμο Τριζινία ή στα νησιά των Κυθύρων και των Αντικυθύρων. Στο σημείο αυτό και στο κλείσιμο αυτή τη φάση, θα ήθελα να σα ενημερώσω για τα συνολικά στατιστικά στοιχεία αυτών των 42 ημερών που αφορούν στην εξάπλωση του ιού. Συνολικά είχαμε 2.626 κρούσματα. Από αυτά 1.040 είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. 330 νοσηλεύονται, 710 αναρώνουν κατοίκων. Από τα υπόλοιπα 1.586 μη ενεργά κρούσματα, 497 συνάνθρωποι μας νοσηλεύτηκαν και πήραν εξητήριο, 945 ανάρρωσαν κατοίκων και δυστυχώς 144 δεν τα κατάφεραν. Σε σχέση με τη γεωγραφία των κρουσμάτων, από τα 2.626 κρούσματα, 1.496, δηλαδή ποσοστό 55,9% ήταν στην Αττική. 237 ήταν σε δομές φιλοξενίας ή οικισμούς ειδικών ομάδων πληθυσμού. 198 ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, 160 στη Δυτική Μακεδονία, 125 σε πλωτά μέσα, 94 στην Δυτική Ελλάδα, 93 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και λιγότερα στις υπόλοιπες περιφέρειες. Σε επίπεδο περιφερειακών ενωτήτων, νομών. Κανένα κρούσμα δεν υπήρχε στην Ευρυτανία, στη Λακωνία και στη Φωκίδα. Τα περισσότερα κρούσματα είχαν η Καστοριά 85, η Κοζάνη 71, η Ξάνθη 52, η Λάρισα 50 και η Ηλία, 48. Στην πρώτη δεκαπεντάδα των Δήμων που είχαν κρούσματα, πρώτος είναι ο Δήμος Αθηναίων με 314, η Κηφισιά με 116, η Θεσσαλονίκη με 85, η Καστοριά με 79, ο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού με 73, ο Δήμο Πειραιά με 59, ο Δήμο Χαλανδρίου με 52, ο Δήμο Γλυφάδας με 49, ο Δήμο Περιστερίου με 46, ο Δήμο Λαρισαίων με 42, Πατρέων με 38, Νέα Μύρη με 37, Αμαρουσίου 36, Νέα Ιωνίας 35. Ξάνθης 34 και Ορδέας 31. Από αυτού του Δήμου, 7 ήττη. Η Κυφυσιά, η Καστοριά, η Φιλοθέη Ψυχικό, το Χαλάνδρι, η Ξάνθη, η Ορδέα και η Νέα Ιωνία Αττικής, παρουσιάζουν έντονο επιδημιολογικό ενδιαφέρον λόγω ιδιομορφία τοπικής τοπική και τη σχέση του αριθμού των κρουσμάτων με τον αριθμό του πραγματικού γενικού πληθυσμού του Δήμου. Κλείνοντα αυτή την τελευταία ενημέρωσή μου, αυτή τη πρώτη φάση, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου εκείνου που έξω από το σπίτι δώσαμε μια μεγάλη μάχη για όλου του συμπολίτε μα που έμειναν στο σπίτι και για όλου όσου κινδύνευσαν ή κινδυνεύουν από τον ιό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στου γιατρού, του νοσηλευτέ, το υγειονομικό προσωπικό, του φαρμακοποιού και του εργαζόμενου στα φαρμακεία, του εργαζομένου στο ΝΕΟΔΙ και στο ΕΚΑΒ, στο Υπουργείο Υγεία, στα Σώματα Ασφαλεία και τι Ένοπλε δυνάμει, αλλά και στη Γενική Γραμματεία Πολιτική Προστασία, αλλά και σε όλου εκείνου του αφανεί ήρωε των τελευταίων 6 εβδομάδων στου εθελοντέ, στου εργαζόμενου των σούπερ στα παιδιά των delivery και του συναδέρφου του που εργάζονται μέσα στα καταστήματα, στου υπαλλήλου των ταχυδρομείων και των courier, στου νέου που εργάζονται στα πρατήρια καυσίμων, στου υπαλλήλου και εργαζομένου των τραπεζών, στου ανθρώπου των media, στου επαγγελματίε οδηγού ταξί, φορτηγών και των μέσων μαζική μεταφορά, αλλά και στου ακούρα, στου εργαζομένου των υπηρεσιών καθαριότητα των Δήμων και σε όλα τα στελέχη των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Σε όλου όσοι συνέχισαν να εργάζονται σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, αλλά και σε όλου εκείνου που έμειναν σπίτι, ακολουθώντα του κανόνε και κάνοντα δυνατό αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Όμω νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και δημόσια και να κάνω ιδιαίτερη μνήμα και η αναφορά σε εκείνους που σε 24 ώρη βάση υποστήριξαν κάθε μέτρο, κάθε απόφαση, κάθε νομοθετικό βήμα αυτής της πρωτόγνωρης πρώτης φάσης το ακούραστο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Νομικών Θεμάτων και του Εθνικού Τυπογραφείου που στήριξαν και στηρίζουν καθημερινά όλο το εγχείρημα με τη σύνταξη και έκδοση των απαραίτητων νομοθετικών αποφάσεων και πράξεων για την εφαρμογή των μέτρων. Θερμά τι ευχαριστίε στο Γενικό Γραμματέα Νομικών Θεμάτων Στέλιο Κουτνατζή και το Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου Δημήτρη Γεωργίκο και του ακούραστου συνεργάτε του και εργαζομένου των γραμματιών του. Αγαπητοί μου συμπολίτε, κυρίε και κύριοι, από αύριο στις 6 το πρωί ξεκινάει μια νέα μάχη. Μια δύσκολη μάχη και το κράτος, οι δομές υγείας, η πολιτική προστασία, η ελληνική πολιτεία παραμένουν σε επιφυλακή, σε εγρήγορση, σε απόλυτη ετοιμότητα. Είμαστε όλοι έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει στο πλευρό όλων των Ελλήνων πολιτών. Να παλέψουμε σαν χαρτογράφητα νερά αλλά με τις γνώσεις, την εμπειρία και τα αντανακλαστικά που αποκτήσαμε τις 42 ημέρες της δοκιμασίας που αφήνουμε πίσω μας. Θα κάνουμε όλα όσα πρέπει, αλλά τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την αλυσίδα εξάπλωσης του ιού, την οποιαδήποτε νέα διάδοση, αν δεν εφαρμόσουμε όλα όσα χρειάζονται. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων θα κρίνει και θα καθορίσει το αποτέλεσμα. Ξέρω ότι φαντάζει πιο δύσκολο, αλλά είναι αδιαπραγμάτευτα αναγκαίο για να προχωρήσουμε με ασφάλεια. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κόποση, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μα. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Το αντίθετο. Και αν στα δύσκολα κριθήκαμε, στα δύσκολα θα ξανακριθούμε. Άλλωστε, οι άνθρωποι πάντα φαίνονται στα δύσκολα και όλε αυτέ τι μέρε που παντού ήταν δύσκολα, με υπομονή και καρτερικότητα, ενωμένοι, κάναμε το καλύτερο. Και τώρα που τέλειωσαν αυτέ οι μέρε τη πρώτη μάχη, α μην την κρατήσουμε μόνο ω μια περίοδο με κακέ στιγμέ. Αλλά σαν τι μέρε που είπαμε. Κοίτα πόσο πολύ καλοί μπορούμε να είμαστε και όλοι να έχουμε κάτι να μάθουν από εμά. Για εμά, του Έλληνε. Οι Έλληνε από αύριο, το ίδιο περήφανοι, το ίδιο δυνατοί, το ίδιο επίμονοι, το ίδιο υπεύθυνοι, συνεχίζουμε. Βγαίνουμε έξω με προσοχή. Μένουμε ασφαλείς. Καλή δύναμη. Καλή επιτυχία σε όλου μα. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρταλιά. Να περάσουμε στι ερωτήσει. Η κυρία Γκουρίδη από το News4Health και το δικαιολογητικά.gr. Υπάρχουν παιδεία τη κοινωνική ζωή που σα προβληματίζουν περισσότερο εν ώψη τη σταδιακή άρση του lockdown και τα οποία θα παρακολουθείτε για πιθανή αύξηση των κρουσμάτων. Αν εντοπιστούν αιστείε κρουσμάτων, πώ θα αντιμετωπιστούν. Θα μπαίνουν σε καραντίνα κατά περίπτωση ή θα κλείσουν τομεί σταδιακά επιστρέφοντα στη λογική του lockdown. Τι θα κλείσει πρώτο. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίε που ακολουθούμε. Και ανάλογα με τα δεδομένα, τα επιδημιολογικά φορτία που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, ανάλογα με το είδο τη διασποράς σε μια περιοχή και ανάλογα και με τη σχέση των κρουσμάτων με τον πραγματικό πληθυσμό, αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία που παίρνουμε υπόψη μα, παίρνουμε και τι σχετικέ αποφάσει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει γενική νότα πάνω σε αυτό. Αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι κάθε μέρα να σταθμίζουμε όλα τα διαφορετικά χωροταξικά κλάστερ σε όλη την επικράτεια και να μπορούμε να έχουμε όλα τα στοιχεία και στη συνεργασία με τους επιστήμονές μας να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Η κυρία Προκόπη από το site newsbomb.gr. Χθε ο κύριο Σιώδρας αναφέρθηκε στα καρδιαγκιακά νοσήματα σε σχέση με την όσο COVID-19. Μπορείτε να μα πείτε συγκεκριμένα για την υπερληπιδημία, είναι σοβαρότερο παράγοντα κινδύνου από την υπέρταση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με καρδιαγκιακά και χαπ θα πρέπει να απαλλαγούν από την υποχρεωτική παρουσία του κατά την επαναλειτουργία των σχολείων. ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος ερωτήσεως για την υπερληπιδεμία, θα Ήθελα να πω ότι η υπερλυπηδημία από την αρχή της που παρακολουθούσαμε την επιδημία δεν υπήρξε ποτέ σαν α, μοναδική, σαν, σαν, μόνη της υπερλυπηδημία, σαν παράγον κινδύνου. Ε, βέβαια, η υπερλυπηδημία μπορεί να, αν δεν αντιμετωπιστεί, να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για στεφανία νόσο, η οποία μετά η στεφανία νόσος η ίδια είναι παράγον κινδύνου για την νόσο. Ε, άρα το, το, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι η υπερδιπαιδημία από μόνη της δεν είναι παράγων κινδύνου, δεν είναι, εκτός αν έχει γίνει τόσο σοβαρή και, τόσο, και έχει προκαλέσει επιπλοκές από τα στεφανία ή από τα αγκία γενικότερα ώστε να, από εκεί και πέρα μετά να, ο ασθενής να είναι αυξημένο κινδύνο. Επιπλέον ε, μου δίνεται ευκαιρία να σας πω και κάτι ακόμα ότι σε μια πολύ πρόσφατη ε, αναφορά που έχει γίνει σε ένα πολύ σπουδαίο περιοδικό το έχει μνημονεύσει και ο κύριος Τσόδρας στο The New England Journal of Medicine αναφέρεται εκεί ε, ποιοι είναι οι παράγοντες που ευνοούν και ποιοι είναι οι παράγοντες που ε, δυσκολεύουν την, την πορεία των ασθενών με COVID και φάνηκε εκεί λοιπόν ότι μια κατηγορία ασθενών οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία για την υπέρλη που λαμβάνουν τα φάρμακα αυτά που λέγονται στατίνες ε, όχι μόνο έχουν χειρότερη πρόγνωση, αλλά ίσα ίσα προστατεύονται από την εξέλιξη της νόσου. Άρα νομίζω ότι είναι, είναι ένα καλό σημάδι αυτό και μια καλή προοπτική για κάποιον άρρωστο που είναι υπερκληπιδεμικός, υπερ εάν παίρνει τα φαρμακά του δεν είναι σε παράγοντα, σε, δεν ανήκει στους παράγοντες αυτούς που είναι αυξημένου κινδύνου. Τώρα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος που, που λέτε για τους εκπαιδευτικούς, από όσο γνωρίζω οι, οι, οι Ε, και η αρρύθμιστη υπέρταση και ο αρρύθμιστος διαβήτης είναι μέσα στις κατηγορίες παθήσεων οι οποίες ε, 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 ανήκουν σε ένα γενικό καθεστώς αδειών, ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Τώρα, συγκεκριμένα για το Υπουργείο Υγεία, αν υπάρξει κάποια, κάποιο επιπλέον ερώτημα, νομίζω ότι θα υπάρξει διευκρίνηση από το ίδιο το Υπουργείο. Η κυρία Βλεπάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Από την 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12 λειτουργία. Πότε θα επιτραπούν οι πτήσει και άρα η αφήξει τουριστών, θα ελέγχονται και με ποιον τρόπο. Το σύστημα υγεία στα νησιά μα και ειδικά στα μικρά νησιά είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στι ανάγκε και να περιθάλψει ασθενεί με κορονοϊό. Νομίζω είναι πρόορη αυτή η συζήτηση σχετικά με τι πτήσει. Πόσο μάλλον που το άνοιγμα των πτήσεων δεν αφορά μόνο στι αποφάσει που θα πάρουμε σε εθνικό επίπεδο, αλλά αφορά γενικότερα σε ζητήματα πρέπει να λυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, σε κάθε περίπτωση, ή οποιαδήποτε κίνηση επόμενου βήματος θα συνοδεύεται με όλες τις ε, απαραίτητες ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να μην έχουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα σε ζητήματα διαχείρισης ε, της οποιασδήποτε επιδημίας ή εξάπλωσης ε, του ιού υπερτοπικά. Σε ό,τι αφορά το σύστημα υγεία, ο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αφορά το σύνολο των δομών, το σύνολο τη επικράτεια για κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά τη χώρα. Υπάρχει επομένω σχεδιασμό τόσο για τα νησιά όσο και για την περιφέρεια γενικότερα, εφόσον βέβαια έχουμε και το τουριστικό κύμα το καλοκαίρι και δεν υπάρχει κανένα λόγο ανησυχία. Κυρία Μελά, από την Εφημερίδα Δημοκρατία. Από αύριο ξεκινούν οι επιδημιολογικοί έλχοι σε όλη τη χώρα από τι 500 κινητέ μονάδε του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία. Υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή των πολιτών που θα κάνουν τα διαγνωστικά τεστ. Θα ενημερώνονται τηλεφωνικά από την ΕΟΔΗ ότι συγκεκριμένη μέρα και ώρα θα περάσει κλιμάκιο τη κινητή μονάδα από το σπίτι του. Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν στι δουλειέ του αγωνιούν αν έχουν περάσει όχι τον κορονοϊό και αν βιώντα έξω τον κολλήσουν και τον μεταφέρουν στο σπίτι. Γι' αυτό πολλοί θέλουν να κάνουν τα διαγνωστικά τεστ για να ξέρουν που βρίσκονται. Υπάρχει πρόβλεψη για του εργαζόμενου που θα ξεκινήσουν τη δουλειά, να έχουν προτεραιότητα σε αυτά τα τεστ. Πράγματι, αύριο ξεκινάνε οι κινητέ ομάδε υγεία στην Αθήνα και εκτό Αθηνών. Να πούμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα, από τη στιγμή που το πρόγραμμα αυτό, το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα εγκρίθηκε, ή αύριο ξεκινάει η φάση υλοποίησή του. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία. Έχουμε όχι, θέλω να είμαι σαφή. Ε, δεν θα περιμένει ο κόσμος στο σπίτι του να του χτυπήσουμε το κουδούνι ή να τον πάρουμε τηλέφωνο. Έχουμε ε, τονίσει, κατ' επανάληψη, ότι δίνουμε προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και οι ομάδες αυτές θα ξεκινήσουν δίνοντα έμφαση σε αυτές τις ομάδες του πληθυσμού και κυρίως θα ξεκινήσουν ε, πηγαίνοντας σε κλειστές δομές όπου υπάρχουν ευπαθείς ομάδες και ειδικέ δομές όπως είναι οι προνοιακές δομές, όπως είναι οι φυλακές και από εκεί και πέρα θα εξελίσσεται το πρόγραμμα που αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση θα γίνεται έλεγχος, μοριακός έλεγχος ανείχνευση του κορονοϊού και σε δεύτερο χρόνο θα, στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης θα υπάρξει και έλεγχος αντισωμάτων. Άρα οι ομάδες αυτές στόχο έχουν να προστατεύσουν τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και να βοηθήσουν στην επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου. Μου δίνεται και σε μένα η ευκαιρία όπως έχουν τονίσει οι προλαλήσαντες, ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει, ο πόλεμος δεν έχει κερδιθεί, επομένως είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε επαγρύπνηση προκειμένου να δούμε τι διασπορά της νόσου και τι, πώς επιδημιολογικά από εδώ και πέρα συμπεριφέρεται η νόσος στο σύνολο του πληθυσμού. Η κυρία Τζιβρά από την εφημερίδα Ριζοσπάστη. Κύριε Κοντοζαμάνι, ενώ τα κενά των νοσοκομείων ανέρχονται σε 30.000, η κυβέρνηση μιλά για προσλήψει μόλι 4.000 συμβασιούχων, για του οποίου μάλιστα ακόμα και ο Υπουργό Υγεία ισχυρίζεται ότι θα μονιμοποιηθούν μόνο οι μισοί. Έτσι, μεταξύ άλλων, η σταδιακή επανεκκίνηση τακτικών ρεντεβού, χειρουργείων, εξετάσεων κτλ. θα έχει ακόμα πιο πολύμηνε λίστε αναμονή, ενώ μάλιστα προβλέπεται και δεύτερο κύμα τη πανδημία. Γιατί δεν ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγεία με μαζικέ προσλήψει μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων εργαζομένων, γιατί δεν προχωράτε σε δωρεάν επαναλειτουργία των επογευματινών ιατρείων, γιατί δεν εντάσσετε τον ιδιωτικό τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους ιατρούς σε κρατικό σχέδιο δωρεάν περίθαλψης για όλους. Ναι, έχουμε απαντήσει πολλές φορές σε ανάλογες ερωτήσεις, τόσο στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου στη Βουλή, όσο και στην... Τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγεία. Έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ε, ότι για εμά δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Ό,τι χρειάστηκε και ό,τι χρειαστεί, προκειμένου το σύστημα υγεία να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού, το κάναμε, το κάνουμε και θα το κάνουμε. Είτε αφορά σε προσλήψει προσωπικού, που κάναμε, πραγματοποιήσαμε αρκετέ προσλήψει, πολύ περισσότερε από τον αρχικό προγραμματισμό μα, είτε αφορά την ενδυνάμωση του συστήματο υγεία με υλικά, εξοπλισμό και υποδομέ. Επομένω, το σχέδιο το οποίο έχουμε στήριξης και ενίσχυσης του συστήματος υγείας είναι επιτυχές μέχρι σήμερα και έχουμε τη γνώση πλέον και την εμπειρία να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μετά το τέλος της πανδημίας αυτής στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το σύστημα υγείας και στις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι η κάλυψη των όποιων κενών και λήψεων στο σύστημα υγείας, προκειμένου το σύστημα υγείας να ανταποκρίνεται σε όλε τι ανάγκε όλων των πολιτών. Αυτό είναι ο στόχο μα. Να έχουμε ένα σύστημα υγεία με επίκεντρο τον πολίτη. Με ποιοτικέ, αποτελεσματικέ υπηρεσίε υγεία για όλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση όλων των εργαζομένων και των δομών στον ιδιωτικό τομέα σε ένα κρατικό σύστημα υγείας νομίζω ότι η δημοσιογράφος προφανώς αναφέρεται σε συστήματα υγείας και πολιτικά συστήματα τα οποία έχουν εξαφανιστεί από τον πλανήτη. Νομίζω άντε σε δύο-τρεις χώρες υπάρχουν αυτά τα συστήματα και η διεθνή εμπειρία έχει καταδείξει ότι έχουν αποτύχει. Σας ευχαριστούμε πολύ.